Το pretender είναι επιθετική μετοχή, συνημμένη στο ουσιαστικό βέλα. Χρησιμεύει ως επιθετικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό βέλα. Δηλώνει το σύγχρονο επειδή είναι μετοχή ενεστώτα. Στο παρελθόν, γιατί το updated είναι παρακείμενος, δηλαδή ιστορικός χρόνος. Είπαμε ότι για πότε μια μετοχή είναι παθητικού παρακειμένου, μια μετοχή παθητικού παρακειμένου είναι νόθη, θα συζητήσουμε στην τρίτη λυκείου. Συνεχίζουμε με τις μετοχές του κεφαλαίου 20. Discurrens miles pedes eius animadvertit eum latente madgnovit extractum imperatorem eum salutavit. Το discurrens είναι επιθετική μετοχή, συνημμένη στο miles. Χρησιμεύει ως επιθετικός προσδιορισμός στο miles και δηλώνει το σύγχρονο, αφού είναι μετοχή εναιστώτα. Δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν, γιατί το animadvertit είναι εναιστώτας, δηλαδή αρχικός χρόνος. Το latente είναι κατηγορηματική μετοχή από τις πολύ σπάνιες, είναι η μοναδική που συναντάμε, συνημμένη στο eum. Χρησιμεύει ως κατηγορηματικός προσδιορισμός στο έως και δηλώνει το σύγχρονο επειδή είναι μετοχή εναιστώτα, στο παρελθόν επειδή το adgnovit είναι παρακείμενος, δηλαδή ιστορικός χρόνος. Το extractum είναι χρονική μετοχή συνημμένη στο έως, χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο salutavit και δηλώνει το προτερόχρονο επειδή είναι μετοχή παθητικού παρακειμένου στο παρελθόν. Επειδή το salutavit είναι παρακείμενος, δηλαδή ιστορικός χρόνος. Προσέξτε εδώ τη διαφορά, τρεις μετοχές, discurrens, latentem και extractum. Discurrens και latentem είναι μετοχές εναιστώτα, δεν λέμε ποιητικό αίτιο γιατί δεν έχουμε παθητική φωνή. Το extractum όμως λέμε ποιητικό αίτιο, είναι το αμιλείται, επειδή ακριβώς είναι μετοχή παθητικού παρακειμένου, οπότε έχουμε παθητική φωνή. Απχή συνκάστρα ντελάτου σε τρίστη, σε τρέπιτους, ντουμ όμβια τούρμπα κβάζι μοριτούρουμ έουμ μιζεράτουρ. Εδώ έχουμε το κβάζι μοριτούρουμ. Αυτό το κβάζι μοριτούρουμ ισοδυναμεί με τα αρχαία ελληνικά ως αποθανούμενον. Το κβάζι είναι το ως που έχουμε στα αρχαία ελληνικά. Στα αρχαία ελληνικά, όταν έχουμε ως, η μετοχή μας είναι αιτιολογική και μάλιστα δηλώνεται υποκειμενική αιτιολογία. Το ίδιο ισχύει και στα λατινικά. Όταν το κβάζι είναι μαζί με τη μετοχή του μέλλοντα, το moriturum, τότε δηλώνει ένα γεγονός το οποίο θα γίνει φυσικά στο μέλλον και δηλώνεται μια υποκειμενική αιτιολογία. Είναι υποκειμενικό ότι τάχα επρόκειτο να πεθάνει. Γι' αυτό βάζουμε και στη μετάφραση το τάχα, το δήθεν. Είναι υποκειμενικό, δεν είναι σίγουρο ότι θα πεθάνει. Γι' αυτό λοιπόν και μεταφράζουμε. Γιατί τάχα ή επειδή δήθεν επρόκειτο να πεθάνει. Αυτό το τάχα και το δήθεν εμείς το καταλαβαίνουμε από το κβάζι. Το ίδιο ισχύει και στα αρχαία ελληνικά. Θα βάζαμε το δήθεν από το ως. Επειδή δήθεν αποθανούμενο, επειδή τάχα επρόκειτο να πεθάνει, επειδή δήθεν θα πέθαινε. Το moriturum λοιπόν είναι αιτιολογική μετοχή. Έχει και το κβάζι από δίπλα που ισοδυναμεί με το αρχαίο ελληνικό ως. Δηλώνει μια υποκειμενική αιτιολογία όπως στα αρχαία επειδή ακριβώς έχει το ως. Και δηλώνει το υστερόχρονο, επειδή είναι μετοχή μέλλοντα, στο παρόν, επειδή το μιζεράτουρ είναι οριστική εναιστώτα, δηλαδή αρκτικός χρόνος. Πάμε να δούμε τώρα πώς ξεχωρίζουμε μια μετοχή επιθετική, κατηγορηματική ή επιρρηματική. Γι' αυτό θα συζητήσουμε περισσότερο στην τρίτη λυκείου. Εδώ κάνουμε μια απλή αναφορά μόνο. Μια μετοχή μέσα στο κείμενο μπορεί να χρησιμεύει ως επιθετικός προσδιορισμός, οπότε λέγεται επιθετική μετοχή ή αναφορική μετοχή και μπορεί να αναλυθεί σε αναφορική πρόταση. Μπορεί να είναι κατηγορηματικός προσδιορισμός ή ως κατηγορούμενο και λέγεται κατηγορηματική μετοχή. Γενικά στα λατινικά οι κατηγορηματικές μετοχές είναι πολύ σπάνιες. Μία συναντήσαμε εδώ και μία θα συναντήσουμε του χρόνου στην τρίτη λυκείου στο κεφάλαιο 36. Και γενικά η κατηγορηματική μετοχή στα λατινικά μπαίνει μόνο σε χρόνο εναιστώτα και σε κανέναν άλλο χρόνο. Δεν μπορώ να έχω μετοχή παθητικού παρακειμένου ή μέλλοντα και να είναι κατηγορηματική. Ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου και λέγεται επιρρηματική μετοχή χρονική, αιτιολογική και ούτω καθεξής όλα τα είδη που έχουμε και στα αρχαία ελληνικά. Η επιθετική μετοχή λοιπόν στα λατινικά είναι πολύ σπάνια και αυτή. Όταν βρίσκουμε επιθετική μετοχή είναι πάντοτε επιθετικός προσδιορισμός. Έχουμε το μίλητες πουγνάντες για παράδειγμα μαχόμενοι στρατιώτε. Η κατηγορηματική μετοχή όπως είπαμε είναι και αυτή πολύ σπάνια. Συνήθως βρίσκεται μετά από ρήματα αίσθησης όπως και στα αρχαία ελληνικά. Και η κατηγορηματική μετοχή μπορεί να χρησιμεύει ως κατηγορούμενο ή κατηγορηματικός προσδιορισμός ή κατηγορούμενο του αντικειμένου που είναι, είπαμε, πάρα πολύ σπάνια και είναι μόνο σε χρόνο εναιστώτα. Η επιρρηματική μετοχή είναι η πιο συχνή μετοχή, σχεδόν οι περισσότερες μετοχές στα λατινικά είναι επιρρηματικές. Όλα τα είδη των επιρρηματικών μετοχών που έχουμε στα αρχαία ελληνικά υπάρχουν και στα λατινικά, εκτός από την τελική μετοχή, που είναι σπάνια, υπάρχει τελική μετοχή, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια. Η τελική μετοχή στα λατινικά δηλώνεται από το σουπίνο ή και χρησιμοποιούν περισσότερο σουπίνο οι Λατίνοι ή την τελική πρόταση, την δευτερεύουσα τελική πρόταση. Το σουπίνο λοιπόν που δηλώνει το σκοπό, η επιρρηματική μετοχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα επίρρημα και όπως όλα τα επιρρήματα δηλώνει επιρρηματικές σχέσεις. Τρόπο, σκοπό, χρόνο, σειρά, αιτία κτλ. Αν δηλώνει χρόνο λέμε πως έχουμε χρονική μετοχή και αν δηλώνει αιτία αιτιολογική μετοχή και ούτω καθεξής. Συγκεκριμένα έχουμε χρονικές μετοχές, τροπικές μετοχές, αιτιολογικές μετοχές. Οι τελικές μετοχές που είπαμε
ότι είναι πάρα πολύ σπάνιες, αντικαθίστανται περισσότερο από το σουπίνο. Η υποθετική μετοχή, η ενδυματική μετοχή και γενικά αυτές τις μετοχές θα τις συναντήσουμε και θα μιλήσουμε αναλυτικά στην τρίτη λυκείου. Πάμε να δούμε τώρα την ενεργειακή περιφραστική συζυγία. Τι ακριβώς είναι η ενεργειακή περιφραστική συζυγία? Είναι μια μετοχή του μέλλοντα μαζί με το ρήμα σουμ. Δηλαδή, η μετοχή του μέλλοντα μαζί με το ρήμα σουμ κάνουν τη λεγόμενη ενεργειακή περιφραστική συζυγία που δηλώνει ένα μελλοντικό γεγονός. Αματούρους σουμ. Πρόκειται να αγαπήσω. Το αματούρους είναι η μετοχή του μέλλοντα. Το σουμ είναι τύπος του σουμ, το ρήμα σουμ. Όλο μαζί σημαίνει κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Πρόκειται να κάνω κάτι, πρόκειται να αγαπήσω. Και όλο μαζί λέγεται ενεργειακή περιφραστική συζυγία. Το απαρέφατο του μέλλοντα τώρα της ενεργειακής φωνής, το είδαμε και σε προηγούμενα κεφάλαια το σχηματισμό των απαρεμφάδων. Στην πρώτη συζυγία έχουμε πει ότι το απαρέμφατο ενιστότα σχηματίζεται από το θέμα του ενιστότα μαζί με την κατάληξη ρε, αμάρε. Στην δεύτερη συζυγία πάλι το θέμα του ενιστότα μαζί με την κατάληξη ρε, ντελέρε. Στην τρίτη συζυγία το ίδιο πάλι απαρέμφατο του ενιστότα μαζί με την κατάληξη ρε, αλλά επειδή το ε είναι βραχή, ανεβαίνει ο τόνος πιο ψηλά, γίνεται λέγκαιρε. Στην τέταρτη συζυγία το απαρέμφατο ενιστότα σχηματίζεται από το θέμα του ενιστότα μαζί με την κατάληξη ήρε και έχουμε αουντίρε. Το απαρέμφατο του μέλλοντα σχηματίζεται από το θέμα του σουπίνου άματ, ντέλετ, λέκτ, audit, μαζί με τις καταλήξεις ούρους, ούρα, ούρουμ, που είναι το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο γένος αντίστοιχα, σε αιτιατική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθμού και βάζουμε το απαρέμφατο έσε. Τέλος, για να φτιάξουμε το απαρέμφατο του παρακειμένου, κρατάμε το θέμα αμαύ και δίπλα βάζουμε την κατάληξη είσαι και έχουμε τα αμαβίσαι, τελεβίσαι, λεγγίσαι, αουτιβίσαι. Θυμίζουμε όλα τα παραπάνω με τον πίνακα. Εδώ έχουμε τα απαρέμφατά μας στον ενεστώτα, στο μέλλοντα και στον παρακείμενο. Στην πρώτη συζυγία λοιπόν είναι αμάρε για τον ενεστώτα, αματούρουμ, αματούρα, αματούρουμ, έσε και αματούρος, αματούρας, αματούρα, έσε και αμαβίσαι. Στη δεύτερη συζυγία είναι ντελέρε, ντελετούρουμ, ντελετούραμ, ντελετούρουμ, έσε και ντελετούρι, ντελετούρε, ντελετούρα, έσε και ο παρακείμενος ντελεβίσε. Στην τρίτη συζυγία έχουμε λέγκερε, λεκτούρουμ, λεκτούραμ, λεκτούρουμ, έσε, λεκτούρος, λεκτούρας, λεκτούρα, έσε και λεγγίσε. Και στην τέταρτη συζυγία έχουμε αουντίρε, δηλαδή αουντιτούρουμ, αουντιτούραμ, αουντιτούρουμ, έσε, αουντιτούρος, αουντιτούρας, αουντιτούρα, έσε και αουντιβίσε. Αυτά είναι τα απαρέμφατα σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις συζυγίες στην ενεργητική φωνή. Να δούμε τέλος τις χρονικές προτάσεις που εισάγονται με τον DOOM. Έχουμε δει τον CUM τον αντίστροφο, τον CUM τον επαναληπτικό για χρονικές προτάσεις. Τώρα θα δούμε και τις προτάσεις με τον DOOM και συνολικά όλες τις χρονικές προτάσεις θα τις δούμε στο κεφάλαιο 38 στην τρίτη λυκείου. Στα λατινικά ο σύνδεσμος DOOM λοιπόν εισάγει χρονική πρόταση όταν πρέπει να δηλωθεί πράξη ταυτόχρονη, το σύγχρονο δηλαδή που λέμε, με εκείνη της κύριας πρότασης. Ο σύνδεσμος DOOM ακολουθείται από οριστική ενεστώτα ανεξάρτητα από το ρήμα της κύριας πρότασης, το οποίο είναι συνήθως οριστική παρακειμένου. Το φαινόμενο αυτό λέγεται λατινισμός και περισσότερα είπαμε για τις χρονικές προτάσεις, θα δούμε στο κεφάλαιο 38 και συνοψίζεται στο εξής σχήμα. Αν η χρονική μου πρόταση είναι DOOM στην οριστική ενεστώτα, η κύρια πρόταση θα έχει οριστική παρακειμένου συνήθως. Μπορεί να έχει οποιαδήποτε έγκληση, αλλά συνήθως θα είναι η οριστική παρακειμένου. Μία τέτοια πρόταση συναντάμε στο κεφάλαιο 20 φέτος και η συντακτική της αναγνώριση είναι η εξής. Dum obvia turba eum miseretur, δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο Dum και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν επειδή το ρήμα της κύριας πρότασης είναι παρακείμενος, delatus est, δηλαδή ιστορικός χρόνος. Εκφέρεται με οριστική, η πράξη ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη, ενεστώτα, το miseretur, γιατί δηλώνει συνεχιζόμενη πράξη κατά τη διάρκεια της οποίας συνέβη μια άλλη, αυτή της κύριας πρότασης. Και το ρήμα της κύριας πρότασης είναι οριστική παρακειμένη, το delatus est, έχουμε λατινισμό και χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα delatus est.